Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Με χιονοθύελλα υποδέχτηκε το Davos τον Ελλήνα Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος και θα έχει συναντήσεις με ξένους ηγέτες και επιχειρηματικά φαντ στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ που διοργανώνεται στην Ελβετική Πόλη. Σήμερα στις 4 το μεσημέρι, ώρα Ελλάδος, θα πραγματοποιηθεί και το κρίσιμο ραντεβού του Πρωθυπουργού με τον σκοπιανό ομόλογό του Ζόραν Ζάεφ για μια συζήτηση εφόλης της ύλης. Με τον Μάθιου Νίμιτς να έχει ρίξει το τραπέζι πιθανά ονόματα για την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, ενώ εκτιμάται πως μετά το ραντεβού Αθήνα και Σκόπια θα έχουν μια σαφέστερη εικόνα της δυναμικής που διαμορφώνεται για την επίλυση του ονόματος. Στην φιλοτιμία των 200 εκτιμητών που έχουν αναλάβει το έργο εξίσωσης των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων με τις τιμές αγοράς, είναι αποτίθεται η επιτυχία του εγχειρήματος της αναπροσαρμογής των τιμών ζώνης. Με τον χρόνο να πιέζει ασφυκτικά, οι περίπου 200 εκτιμητές που θα αναλάβουν σύντομα καθήκοντα θα έχουν στη διάθεσή τους μόνο 20 μέρες για να παραδώσουν τις εισηγήσεις τους. Σε πολλές περιοχές της περιφέρειας, οι νέες τιμές ζώνης θα βγουν από το τηλέφωνο, δεδομένου ότι η αμοιβή των 50 ευρώ που δίνει το Υπουργείο Οικονομικών στους εκτιμητές για κάθε τιμή ζώνης δεν επιτρέπει ταξίδια στην επαρχία για αυτοψίες. Οι εκτιμητές, με βάση τα δεδομένα της αγοράς, αναμένεται να προτείνουν αυξήσεις τιμών στις φθηνότερες περιοχές και μειώσεις στα λεγόμενα ακριβά προάστια, όπου οι αντικειμενικές αξίες υπερβαίνουν τις εμπορικές, χωρίς ωστόσο οι εισηγήσεις αυτές να έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα. Ειδικό τέλος για την αγορά κατοικιδίου αλλά και κλιμακωτά πρόστιμα για την κακοποίηση ζώων θα προβλέπει το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση ως τις αρχές Φεβρουαρίου. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα ειδικό ταμείο ζωοφιλίας, στο οποίο θα πηγαίνουν και τα έσοδα από τα πρόστιμα. Οι πόλοι του ταμείου θα χρησιμοποιούνται για να συντηρούν οι δήμοι τις δομές φιλοξενίας και περίθαλψης για τα δέσποτα ζώα, ο αριθμός των οποίων δυστυχώς τα τελευταία μνημονιακά χρόνια έχει πολλαπλασιαστεί. Το ειδικό τέλος θα επιβάλλεται σε κάθε αγοραστή ζώο, ενώ από την πληρωμή τους εξετάζεται να εξαιρούνται όσοι υιοθετούν ζώα από δομές αδέσποτων, όσοι αγοράζουν στηρωμένο ζώο ή όσοι τα χρειάζονται για λόγους υγείας. Τοπικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον γενικό δικτυμόνα και μέσα 870,68 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,15% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Με περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.